χθες για να συγκλίνουμε παρά τις διαφορές μας, βγήκαμε όλοι σοφότεροι. Η στάθμιση συγκρούσεων ενόμων αγαθών λύθηκε υπέρ της ζωής. Είμαστε ευτυχείς ως Δημάρχο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάνουση. Ο κύριος Παφίλης. Είχαμε πει από την αρχή ότι μπορεί να υπάρξει μια λύση και να βρεθεί μια λύση. Εμείς δεν θέλουμε τώρα να αρχίσουμε ποιος έκανε και τι έκανε, ποιος καρπόν, ποιος τέλος πάντων συνέβαλε ή όχι. Υπήρξε λοιπόν μια προσπάθεια σοβαρή που είχε αποτελέσματα και από αυτή την άποψη αποδεχόμαστε και αυτή την πρόταση της κυβέρνησης. Ωραία. Η κυρία Ραχίλ Βακρή. Κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε ότι με τη ρύθμιση αυτή που είναι αποτέλεσμα μιας πολύ ωραίης συζήτησης που έγινε χθες με σύμπνη από όλους τους βουλευτές ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Γνωρίζετε ότι η ψήφος της κοινοβουλευτικής, των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας των ανεξάρτητων βουλευτών είναι ατομική, είναι προσωπική. Γι' αυτό και ο κάθε βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ψηφίζει κατά τη συνείδησή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία συνάδελφε. Επομένως, από ό,τι κατάλαβα, γίνεται δεκτή η τροπολογία 2075 με κάθετος 151. Γίνεται δεκτή. Κύριε Πρόεδρε. Για ποιο λόγο, κύριε Πρόεδρε. Σας τον έδωσα. Ότι υπάρχει ο κανονισμός. Δεν μια φράση θέλω εγώ να πω, την οποία θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να ακουστεί. Για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, καθίσαμε χθες μέχρι τα μεσάνυχτα, συζητήσαμε, είχαμε διάφορες απόψεις, ήρθε η πρόταση του εισηγητού του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Σαλτούρου, και πρέπει να αισθανθούμε ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ότι συμβάλαμε να αποφευθούν και εδώ. Ωραία. Και έξω από εδώ οι συγκρούσεις. Ωραία, ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Κατά συνέπεια, κύριε Πρόεδρε, αυτό πιστεύω ότι είναι ένα μήνυμα που θα το εισπράξει ο ελληνικός λαός. Ωραία. Θετικά, ότι μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις. Ωραία, ευχαριστούμε, και κύριε εμείς Πρόεδρε. Είμαστε υπερήφανοι ότι αυτό το ρόλο. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Τα είπα πιο μπροστά ήδη εγώ. Ρωτάω το Σώμα. Συνεπώς, τροπολογία με γενικό αριθμό 2075 και αριθμό 151 έγινε δεκτή. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Επαναλαμβάνω, ομόφωνα. Ναι. Επομένως, η τροπολογία. Επομένως, η τροπολογία έγινε δεκτή ομόφωνα. Καλά. Ερωτάτε το σώμα, γίνεται δεκτό το ακροτελεύτη.